Κύριε Πιλαρινέ, πανέμορφη Ζάκυνθος και δεν γίνεται να μην βρεθούμε σε αυτόν τον όμορφο χώρο, στη δική σας τη ζηθοποιία, την πιο γνωστή, τη μοναδική που αγαπάμε να πίνουμε τη δική σας την πύρα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην όμορφη τη Ζάκυνθο. Συγκεκριμένα βρισκόμαστε στα Ξύγκια, μια περιοχή η οποία είναι πολύ αγαπημένη και πολύ ξακουστή στη Ζάκυνθο. Νομίζω ότι όσοι έρθουν διακοπές και όχι μόνο θα περάσουν από αυτή την περιοχή. Σίγουρα. Η Ταξίγκια είναι πάρα πολύ όμορφη και ιδιαίτερη περιοχή. Έχει 2-3 μικρές παραλίτσες με όμορφα γεματικά νερά και γενικά η περιοχή έχει ιδιαίτερο φυσικό κάλος. Είναι πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ ωραία και είναι και διάσημη στο νησί. Έτσι όπως τα λέτε θα πρέπει να έρθουν όλοι. Όλοι θα πρέπει να περάσουν από εδώ. Έρχονται ήδη, αλλά θα έρθουν και ακόμη περισσότεροι. Έτσι, μπράβο. Ναι. Να ξεκινήσουμε λιγάκι να μου πείτε την ιδέα πώς ξεκίνησε αυτή η όμορφη ιδέα η δική σας. Καταρχήν είστε λάτρης της μπύρας. Είμαι λάτρης της μπύρας, είμαι λάτρης της δημιουργίας. Να φτιάξουμε κάτι καλό, κάτι ωραίο και κάτι όμορφο και να έχει και να δένει με το νησί, να δένει με τον τόπο μας. Γιατί αγαπάμε τον τόπο μας. Να ξεκινήσουμε τότε λίγο πώς ήρθε αυτή η ιδέα. Η ιδέα ήρθε μετά από πολλά χρόνια σκέψης και αναζήτησης και με τους κατάλληλους ανθρώπους, με τους φίλους που γνωριστήκαμε τα τελευταία χρόνια, καθίσαμε κάτω και σκεφτήκαμε ότι μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα ζηθοποιείο, μία μπύρα που να έχει και αυτό το όνομα Levante, που είναι το παρατσούκλι του νησιού μας, και να είναι μία μπύρα που να πίνεται από, αυτό το, από τον επισκέπτη και από τον ντόπιο, αλλά και από τον επισκέπτη στο νησί. Και να έχει όλα τα χαρακτηριστικά, διότι η Levante έχει όλα τα κλασικά χαρακτηριστικά που έχει η μπύρα που είναι διάσημη στην Ελλάδα, το ποτό σαν μπύρα. Mm-hmm. Έχουμε και πάρα πολλούς τύπους στην μπύρα. Πώς τα σκεφτήκατε όλα αυτά? Ναι, όντως, η Levante ξεκίνησε με 4 είδη μπύρας, μετά φτιάξαμε κι άλλον ένα με το όνομα εδώ πέρα της περιοχής της παραλίας στα Ξύγκια. Την κάναμε και πιο ελαφριά την τελευταία, διότι θέλαμε να δώσουμε τη φρεσκάδα και το άρωμα του ζακυθινού καλοκαιριού, ειδικά εδώ πάνω στον επισκέπτη, και αυτή η μπύρα να κάτσει να το ευχαριστηθείς ακόμα και στο μπαλκονάκι σου και να πίνεις μπύρα. Ναι, και να πίνεις μια μπύρα πάντα φρέσκα και να έχει και το άρωμα, να έχει αυτή τη, σαν να αισθάνεσαι το καλοκαίρι. Στην τελευταία κάναμε αυτό. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, γι' αυτό γιατί θέλω να μάθω. Ποια είναι η αγαπημένη μπύρα που φεύγει πιο πολύ, έτσι, λίγο παραπάνω σε εσάς? Η μπύρα που φεύγει πιο πολύ είναι η Levante Zante Lager. Και εδώ θέλω να πω, μετά από 2,5 χρόνια που είμαστε στην αγορά, ότι εμείς δώσαμε στο νησί τον τύπο αυτινής της μπύρας, Lager. Μάθανε ο κόσμος τι είναι ο τύπος αυτός της διάσημης μπύρας, της Lager, που πίνεται ειδικά το καλοκαίρι. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τις πιο μεγάλες ζηθοποιίες, θα έλεγα. Τίποτα, νομίζω τίποτα, γιατί ότι είμαστε και ένα προϊόν φρέσκο, με προϊόντα που έρχονται φυσικά, βιολογικά θα έλεγα κατά 80-90%, και έτσι φτιάχνει ένα προϊόν πολύ ποιότητας, πολύ εξειδικευμένο, καλό, και με πολύ αγάπη, με μεράκι και προσοχή. Εμείς στη Levante προσπαθούμε να κρατάμε την ποιότητα ίδια και απαράλλαχτη, με δίχως στραβοτιμονιές και... Γι' αυτό σας αγαπάνε και τόσο πολύ. Γι' αυτό και στο νησί τελευταία λένε όλοι είναι όντως η πύρα είναι πάρα πολύ καλή και είμαι σε αυτό το κομμάτι είμαι πολύ ευχαριστημένο. Κύριε Πιλαρινέ, θέλω να μου πείτε λιγάκι όλη τη διαδικασία πώς γίνεται η πύρα για να μας φτάσει στο μπουκάλι και να την πιούμε, να την απολαύσουμε εμείς. Είναι μια αρκετά μεγάλη διαδικασία να φτιάξεις μια μπύρα και ειδικά μια μπύρα φρέσκια. Χρειάζεται να έχεις τα συστατικά που έχει μια μπύρα, δηλαδή το νερό, το καλό, τη δίνη, τη μαγιά. Τώρα ξεκινώντας από το νερό, εμείς χρησιμοποιούμε νερό εδώ πέρα της περιοχής. Μετά έχουμε δίνες που όπως σας είπα πριν είναι σχεδόν βιολογικές, φυσικές. Βάζοντας λοιπόν το νερό, τη δίνη, το βράσιμο και μετέπειτα τη διαδικασία, μετά το βράσιμο, το λυκίσκο, επίσης μια πολλές καλές ποικιλίες λυκίσκου που έχουμε επιλέξει, περνάμε στις δεξαμενές που γίνεται η ζηθοποίηση και η παραμονή της μπύρας για να βγει στο τέλος, μετά από ένα μήνα, να βγει μια φρέσκια, καθαρή, ωραία μπύρα. Και αν θέλει κάποιος να δει όλη την διαδικασία, μπορεί να έρθει να το δείξετε. Βεβαίως και μπορεί να έρθει. Είμαστε μου είπατε πάντα... κιόλας ότι όποιος έρχεται δεν θέλει να φύγει μετά. Όποιος έρθει εδώ θέλει να καθίσει εδώ στο κοδίπλα στη θάλασσα, να δει την πύρα του, να δει και τη διαδικασία. Και φυσικά είναι ένα όμορφο μέρος πάνω απ' όλα και του αρέσει. Είναι πολύ... Αν δεν ήταν Ζάκυνθος, θα ήταν καπάλου η δική σας η μπύρα.
Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Δεν ξέρω που θα ήταν, αλλά στη Ζάκηθο νομίζω ότι το νησί αυτό, ταιριάζει. Την κουλτούρα και τον πολιτισμό που έχει, μία μπύρα σαν τη Λεβάντε ήρθε και έδωσε κουτί. Νομίζω. Έχουμε σταθεί στο λεγόμενο, όπως λέω εγώ, ύψος των περιστάσεων. Μπράβο. Δηλαδή, αντίστοιχο νησί έχει αντίστοιχη μπύρα. Σωστό. Αντίστοιχες μπύρες, γιατί έχουμε πολλές μπύρες. Σωστό. Να πούμε, κύριε Πιλαρινέ, και ποιες περιοχές καλύπτουμε σαν Λεβάντε μπύρα. Στη Ζάκηθο καλύπτουμε σχεδόν όλο το νησί, σε κάθε σημείο. Και από εκεί και πέρα είμαστε σε κάποια σημεία στην Αθήνα και στην Κεφαλονιά, στη Θεσσαλονίκη. Και σε διάφορα άλλα μέρη που έχουν... Και σε λίγο καιρό που βλέπω παντού. Προσπαθούμε να πάμε σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι Έλληνες να ξέρουν τη Ζακηθινή μπύρα. Έτσι λοιπόν μας βλέπουν σε όλη την Ελλάδα, Αμερική και Καναδά, να ξέρουν ότι η Ζάκηθος έχει τη δική της την μπύρα. Ναι. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να τη δοκιμάσουμε τώρα και δοκιμάζουμε υπεύθυνα. Όλα είναι, η απόλαυση πάντα είναι υπεύθυνη. Κύριε Πιλαρινέ, ευχαριστούμε που μας ξαναγήσατε στον όμορφο χώρο σας. Ευχαριστώ και εγώ που ήρθατε εδώ πέρα και κάνατε τον κόπο να έρθετε μέχρι τα ξυγιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ζακυνθινή μπύρα φτιαγμένη με μεράκι από ανθρώπους που πραγματικά αγαπάνε αυτό το όμορφο νησί.